Στη σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας του Παγκριτίου που ανοίγει αύριο το πρωί τους εσωτερικούς χώρους για την εξυπηρέτηση αθλητών και σωματείων κατέληξε ευρία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μετά την αξιολόγηση των ευρημάτων της αυτοψίας από εναερίτες. Θα μπορέσουν όλοι να μπαίνουν από τη θύρα 1, από το δυτικό φυλάκιο, όπου θα μπορούν να, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το πάρκινγκ από εκεί, ε, για λόγους ασφαλείας πάντα και θα γίνεται μόνο από εσωτερικούς χώρους η πρόσβαση. Η τεχνική υπηρεσία θα κάνει την τεχνική της έκθεση, αμέσως μετά την οριστική τεχνική της έκθεση, αμέσως μετά και την επίσκεψη των εναερητών και της αποκατάστασης του στεγάστρου και εκτιμούμε ότι το αμέσως επόμενο δεκαπενθήμερο θα αποδοθεί το σύνολο του σταδίου στους δημότες. Εν τω μεταξύ το ενδιάμεσο 15 δεκαπενθήμερο τμηματικά θα αρχίσει να αποδίδονται αθλητικές εγκαταστάσεις στους χρήστες του Παγκριτίου από αύριο το πρωί παραδίδονται σε χρήση εσωτερικέ εγκαταστάσει εκτό από το κολυμβητήριο και το γυμναστήριο. Το συγκεκριμένο τμήμα θα παραδοθεί σε χρήση ω την Πέμπτη. Θα μπορεί να λειτουργήσει και το βοηθητικό γήπεδο από αύριο. Οπότε οι αθλητέ στίβου και ποδοσφαίρου θα μπορούν να μπουν κανονικά. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Δήμαρχο Μινόα, τον κύριο Γεγκέρογλου, που μα παραχώρησε το στάδιο και το πρόεδρο του υπεραστικού ΚΤΕΛ. Η αυτοψία από τους εναερίτες ανέδειξε την ανάγκη αποξύλωσης περίπου 1.250 τετραγωνικών μέτρων από το βόρειο ανατολικό στέγαστρο και την αντικατάσταση του συνόλου της μεμβράνης με νέα, εργασίες οι οποίες θα χρειαστούν περίπου δύο εβδομάδες. Αποφασίστηκε από αύριο να ανοίξει η οδός Μουστακλή καθώς θα ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης του στεγάστρου, τμήμα του οποίου θα αφαιρεθεί περίπου στα 1200-1250 τετραγωνικά μέτρα και θα στερεωθεί το υπόλοιπο μέχρι να ολοκληρωθούν οι όποιες εργασίες απαιτούνται για την πλήρη ασφάλεια των δημοτών. Η Δημοτική Αρχή έχει την πρόθεση να υπάρχει μια οικονομική διευκόλυνση για τις ημέρες που ήταν κλειστό το στάδιο, αλλά αυτό πρέπει να αποφασιστεί από τη διοίκηση τη Ατλητική Εταιρεία. Μετά την ολοκληρωσή του, θα υποβληθεί το αίτημα στην περιφέρεια Κρήτη για επανέγκριση τη άδεια λειτουργία του σταδίου. Αμέσω μετά, θα εξεταστεί συνολικά το πρόγραμμα συντήρηση των εγκαταστάσεων του Παγκριτίου. Θέμα για το οποίο απαιτούνται γενναίε αποφάσει από την ίδια την πολιτεία. Η πλήρη έκταση του στεγάστου είναι στα 6.000 τετραγωνικά μέτρα και εμεί στο αμέσω επόμενο διάστημα, τι επόμενε 2-3 μέρε, θα αφαιρέσουμε τα 1.250 περίπου. Άρα το 20% του στεγάστρου. Με αυτή την ενέργεια αποκαθιστούμε ουσιαστικά την ασφάλεια που είναι και το ζητούμενο. Παράλληλα πρέπει να δούμε και τη λειτουργικότητα του σταδίου αλλά και τα οικονομικά μεγέθη που προκύπτουν. Να μην ξεχάσουμε να επαναλάβουμε ότι η συνδρομή της πολιτείας σε αυτή την προσπάθεια θα είναι καθοριστική μιας και τα τελευταία χρόνια. Η οι απαιτήσει που έχει το παγκρίτιο στάδιο, ένα στάδιο 20 ετών και πλέον πια, είναι αυξημένε και χρειάζεται σε κάθε περίπτωση βοήθεια από την πολιτεία.